Αυστηροί κανόνες μπαίνουν για καφετέρειες και όσα καταστήματα εστίασης λειτουργούν με take-away. Τέλος στην κουβέντα έξω από τα καφέ, μιας και όσοι περιμένουν μέσα ή έξω από την επιχείρηση θα έχουν πρόστιμο 300 ευρώ, ενώ το πρόστιμο για τους ίδιους τους επιχειρηματίες θα φτάνει τις 3.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλά, 300 ευρώ, αλλά εντάξει, τι να κάνει ο κόσμος, να βγει λίγο, να ξεκάσει. Εγώ δεν έχω να τα δώσω. Το λέω. Και ποιος έχει να τα δώσει. Εγώ πιστεύω πως αυτό είναι σωστό, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει καραντίνα, δεν μπορεί οποιοδήποτε να βγαίνει και να πίνει καφέ μπροστά στις καφετέρειες. Μπορεί να πάρει το καφέ του και να πάει σπίτι του. Ή να πάρει το καφέ του και να στείλει ένα μήνυμα 6 και να πάει μια βόλτα. Τα αυστηρά μέτρα για τη λειτουργία του κλάδου της εστίασης περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας. Στόχος είναι να αποφεύγεται ο συγχρονισμός κοντά σε καταστήματα που λειτουργούν με take-away και οι καταναλωτές να παίρνουν τα προϊόντα τους και να φεύγουν. Πηγαίνουν να πάρουν ένα καφέ γιατί θέλουν λίγο να ξεφύγουν, αλλά καλά είναι, ας αραιώνουν. Δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, αντί να σταθούν εκεί, ας κάνουν μια βόλτα. Ας βγουν πιο έξω να κάνουν μια βόλτα με τον καφέ. Ας πάρουν στο χέρι και να κάνουν μια βόλτα. Πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος δεν προσέχει. Πρέπει όλοι να προσέχουν. Και το μαγαζί πρέπει να βγαίνει έξω κάποιος υπεύθυνος και να διώχνει τον κόσμο που κάθεται απ' έξω. Γιατί έχουν γίνει τα καφέ ορθάδικα. Οι καταστηματάρχες εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς όπως λένε, δεν μπορούν να ελέγχουν όσους βρίσκονται στο πεζοδρόμιο ή τον δρόμο μπροστά από τα καταστήματά τους. Είναι άδικο και για τον καταναλωτή και για τον καταστηματάρχη να πληρώνει αυτά τα υπέροχα ποσά. Από τη στιγμή που σε όλα τα καταστήματα γύρω μας και στον δρόμο υπάρχει, είναι ελεύθερη η αγορά, δηλαδή βγαίνουν με τα μηνύματα ο άνθρωπος, και δεν γίνεται να κυνηγάω τον πελάτη στο πεζοδρόμιο ή στην πλατεία. Εάν έχει πάρει τον καφέ και κάθεται ή οποιονδήποτε πελάτη περνάει και στο πεζοδρόμιο μου. Είναι σαν να μας λέει να κλείσουμε. Το ίδιο και ο κόσμος τώρα. Δεν σηκώνει την τσέπη του καθενός αυτά τα πρόστιμα χωρίς λόγο. Είπαμε εντάξει, ναι, θα προσέχουμε και όλα, στηρούμε τα μέτρα, αλλά μην υπάρχει υπερβολή σε όλο αυτό. Τα take-away επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, με τους επιχειρηματίες να έχουν πλέον την ευθύνη για όσους συγκεντρώνονται στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησής τους.